κύριε Παπαδιέλο, είναι ένα κλίμα. Έχουμε δικαστικές εξελίξεις, όμως με πολιτικές παρενέργειες, ναι, σε αυτή την αντιπαράθεση. Το πολιτικό πακέτο, έτσι όπως το βάλατε και στην αρχή της συζήτησης, βεβαίως και έχει μέσα σοβαρά θέματα που χρειάζεται να διερευνηθούν, μάλλον και ξεχωριστά. Δεν μπορούν να μπουν κιόλας στο ίδιο τσουβάλι. Και χρειάζεται και η δικαιοσύνη και όλοι οι αρμόδιοι φορείς που εμπλέκονται. Αυτό που λένε γενικά να φτάσει στο μαχαίρι του κόκαλου, μακάρι να έφτανε το και κάθε φορά χρόνια, που συζητείτε ποτέ δεν φτάνει, και να μην προτρέχουμε σε συμπεράσματα, αλλά το να γίνεται το βασικό μοτίβο της πολιτικής ατζέντας, νομίζουμε ότι και στα θέματα της υγείας και στα υπόλοιπα ευνοεί και τις δύο πλευρές του δίπολου σε αυτή τη φάση, και το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία, σε βασικά ζητήματα που συμφωνούν, να φτιάχνουν πλαστές διαχωριστικές γραμμές και να προσπαθούν να κοροϊδέψουν τον κόσμο γύρω από αυτές και να τον προσεγγίσουν σε μια προεκλογική περίοδο προς όφελός. Παράδειγμα, στο θέμα της υγείας πρέπει να μπούμε πιο καθαρά, και δεν αφορά το συγκεκριμένο μόνο, αφορά μια τοποθέτηση του κόμματος, του Κομμουνιστικού Κόμματος, μόνιμη για όλα τα ζητήματα. Το πόσα πληρώνει ένας άνθρωπος σήμερα που πάει σε ιδιωτικές κλινικές για αρθροσκοπήσεις, μπαίνει στην ατζέντα της συζήτησης. Το ότι η υγεία είναι εμπόρευμα και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Το ότι το ΚΑΤ, αν μιλήσουμε και για τα συγκεκριμένα ζητήματα, ρημάζει και έχει πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες και με ευθύνη των κυβερνήσεων των προηγούμενων, γιατί βλέπω τον κύριο Σαρμά που κουράει το κεφάλι του, και με ευθύνη της σημερινής κυβέρνησης, μέσα από υποχρηματοδότηση, υποστελέχωση κτλ. Για αυτά που είναι τα βασικά ζητήματα που αφορούν τη μεγάλη λαϊκή πλειοψηφία, τη νεολαία, κάθε άνθρωπο που ενδιαφέρεται να έχει δημόσια δωρεάν υγεία, δεν ανοίγει η ατζέντα. Οπότε από αυτή την άποψη να διερευνηθεί ό,τι είναι να διερευνηθεί. Το θέμα όμως είναι ότι υπάρχει ένα θερμοκήπιο, και αυτό είναι η ιδιωτικοποίηση της υγείας. Είναι η υγεία ως εμπόρευμα που γεννά, ξαναγεννά τέτοια σκάνδαλα. Και ξέρετε, σε αυτό υπάρχει και μια τακτική διαχρονική που την καταλαβαίνει και ο ελληνικός λαός. Κάθε κυβέρνηση θα βγάζει τις προηγούμενες, τις βρωμιές, η επόμενη. Λοιπόν, και πρέπει να βγάλει συμπέρασμα, ειδικά όσο ξοφλάνε και διάφορα, να μπούμε και στα ζητήματα της οικονομίας που ίσως είναι και επίκαιρα σήμερα. Με βάση και την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ξοφλάνε και τα τέλη των μνημονίων, ξοφλάνε και τα τέλη της Επιτροπίας, και η σκληρή πραγματικότητα που ζει ο λαός θέλει απαντήσεις γενικότερες. Η επιλεκτική παρουσίαση τόσο του έργου της κυβέρνησης όσο και του έργου των προηγούμενων κυβερνήσεων νομίζω ότι καταρρύπτει, δεν χρειάζονται επιχειρήματα, μέσα στην σκληρή πραγματικότητα που ζει ο ελληνικός λαός και στα νοσοκομεία και στην παιδεία και στις εργασιακές σχέσεις, ιδιαίτερα για τις νεότερες ηλικίες. Νομίζω ότι κάτι θυμίζει αυτή η περίοδος στον κόσμο που μας παρακολουθεί. Θυσίες, μην πάνε χαμένες οι θυσίες, και καρότο και μαστίγιο, το φως στην άκρη του τούνελ. 10 χρόνια πάνω στο πετσί του ελληνικού λαού έχουν υποθεί και ξαναυποθεί αυτά με σκληρά αντιλαϊκά μέτρα. Άρα το νόημα θέλουμε να κλείσουμε με το εξής. Δεν είναι το να διαλέξουμε ποιος από τους δύο θα υλοποιεί μια πολιτική η οποία θα είναι σε αυτή την κατεύθυνση και δεσμεύονται και οι δύο για αυτό, αλλά ποιο θα είναι το αντίπαλο δέος, και νομίζουμε ότι ένα ισχυρό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας παντού, ένα ισχυρό εργατικό λαϊκό κίνημα μπορεί να δώσει απαντήσεις στα λαϊκά προβλήματα.